Επί 5 χρόνια οι κάτοικοι της Γρατινής διεκδικούν την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Γρατινής Ανθοχωρίου. Παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου δίνεται από το ΤΕΒΕ σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους στο ΤΕΒΕ. Το αντάμωμα των ξυλαγανιωτών επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σε βιότοπο έχει μετατραπεί το φράγμα της Γρατινής που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Συνεχίζουν να διεκδικούν οι κάτοικοι του οικισμού της Γρατινής την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γρατινής Ανθοχωρίου που τους ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Γρατινής που δουλεύουν στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Επί 5 χρόνια οι κάτοικοι της Γρατινής διεκδικούν την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Γρατινής Ανθοχωρίου, προκειμένου οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη δουλειά τους. Μεγάλος αριθμός κατοίκων της Γρατινής εργάζεται στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και αναγκάζονται να κάνουν 15 χιλιόμετρα καθημερινά αντί των 10 χιλιόμετρων που είναι από τον αγροτικό δρόμο. Η υποδομή υποστηρίζουν οι κάτοικοι πως υπάρχει. Αυτό που μένει είναι η ασφαλτόστρωση που ευελπιστούμε να γίνει σύντομα, ώστε οι τοπικιστές κάτοικοι της Γρατινής να μην αναγκάζονται να καταλήψουν τον οικισμό τους. Για βρεγόνα στη βιομηχανική. Γιατί είναι πιο κοντά από εδώ, είναι λίγα τα χιλιόμετρα. Από το Ροδί. Υπάρχει υποδομή για να γίνει γρήγορο δρόμος. Πώς δεν υπάρχει, αλλά αφού δεν θέλουν οι μεγάλοι. Επί πόσα χρόνια το διεκδικούν αυτό οι γρατινιώτες? Εδώ και 5 χρόνια. Του είχαν προτείνει και στον νομάρχη, αλλά ο νομάρχης είπε θα κάνει φράγμα πάντερμα. Δεν τον ενδιαφέρει για τη βιομηχανική, ήθελε στο πάντερμα να κάνει δρόμο και έκανε μελέτη για φράγμα πάντερμα. Εμείς ζητούσαμε να γίνει αυτός ο δρόμος, να πηγαίνει πιο εύκολα ο κόσμος στα εργοστάσια που δουλεύουν. Ο νομάρχης ήθελε πάνω να κάνει άλλο δρόμο. Τι έτσι κάνουν. Υπάρχουν πολλοί από την Γρατινή που δουλεύουν σε εργοστάσια. Πώς δεν δουλεύουν. Τα μια κουσαριά άτομα δουλεύουν. Και κάνουν 20 χιλιόμετρα διαδρομή, ενώ από εδώ είναι 10. 11 το πολύ είναι. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ήδη έπρεπε να γίνει μέχρι τώρα. Διότι τα υπόλοιπα χωριά όλα στο Νουμεροδόμπι συνδέονται με ασφαλτόδρομο και το δικό μας το χωριό συνδέεται με χωματόδρομο με Ανθοχώρη. Είναι πράγματα αυτά. Έπρεπε να γίνει. Μέχρι και τον Οκτώβριο μπορούν οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ να καταθέσουν αίτηση για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το ταμείο τους. Μέχρι και 80 δόσεις. Παράταση δόθηκε, παράταση προθεσμία υποβολής αίτησης από το ΤΕΒΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των επαγγελματιών της περιοχής. Παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου δίνεται από το ΤΕΒΕ σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους στο ΤΕΒΕ, μέχρι και 80 δόσεις. Η διάταξη αυτή ίσχυε μέχρι και τον Απρίλιο του 2004. Ωστόσο όμως δόθηκε εξάμηνη παράταση από το ΤΕΒΕ για όσους δεν πρόλαβαν να καταθέσουν την αίτηση. Ο μόνος όρος που αφορά τη ρύθμιση είναι πως η προκαταβολή πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους συναδέλφους μας, σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν στο ΤΕΒΕ εισφορές, ότι η διάταξη που ίσχυε μέχρι τον Απρίλιο του 2004 που μπορούσε να κάνουν ρύθμιση για 80 μηνιαίες δόσεις εισής, δόθηκε παράταση μέχρι τέλεια Οκτωβρίου. Πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία παράταση που δίνεται και όσοι συνάδελφοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση αυτή μπορούν να προσθέσουν στα γραφεία του ΤΕΒΕ να κάνουν τη ρύθμιση. Νομίζω είναι ότι καλύτερο μπορεί να γίνει. 80 μηνιαίες δόσεις για ρύθμιση προηγούμενων οφειλών. Αυτό διευκολύνει τους επαγγελματίες. Φυσικά, ένας συνάδελφος ο οποίος χρωστάει για κάποιους λόγους α, του δίνεται η δυνατότητα τώρα να ρυθμίσει τα χρέη του αυτά σε 80 μηνιαίες δόσεις. Έχει ένα πλαφόν μόνο, ότι η μικρότερη δόση είναι 150 ευρώ το μήνα. Θα συνεχίσουμε με τα αστυνομικά συμβάντα της περιφερειάς μας. Στις 11 Οκτώβου του 2004 στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν ένας 24χρονος και ένας 28χρονος γιατί διέπραξαν στην Αλεξανδρούπολη κλοπές. Όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, ο 24χρονος είχε διαπράξει με την ίδια μέθοδο θράψη ομφαλού κλειδαριάς σωρία κλοπών 35 περίπου στην περιοχή της Βέρειας Σιμαθίας, 6 περίπου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και επίσης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης διέπραξε άλλες 3 κλοπές τον Απρίλιο του 2004, καθώς και μία απόπειρα
το μήνα Ιούνιο 2004 και αφαίρεσε συνολικά 4.060 ευρώ, διάφορα χρυσαφικά, μια πιστωτική κάρτα και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία. Ο 28χρονος διέπραξε διάφορες κλοπές μικρών αντικειμένων σε λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία των ανωτέρων βρέθηκαν τα κλοπημαία και αποδόθηκαν στους παθόντες. Ενώ κατασχέθηκαν 5 τεμάχια βάμβακος πιθανώς εμποδισμένα με ηρωίνη, 3 κουτάλια τα οποία πιθανόν περιέχουν υπολείμματα ηρωίνης και 3 σύρυγγες χρησιμοποιημένες. Την Παρασκευή στις 6.45 στο 22ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων, διασταύρωση Δωρίσκου, συνελήφθη από άνδρες του Μετοσυνοριακής Φύλαξης των Φερών και Σουφλίου ένας 38χρονος που αποκαταλήφθη να μεταφέρει με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 21 λοδαπούς, 18 υπηκόους Ιράκ και 3 Πακιστάν, οι οποίοι στερούνταν άδεια εισόδου στη χώρα μας, με σκοπό να τους προωθεί στην Αθήνα έναντι αμοιβής 500 ευρώ. Οι λαθρομετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα την 5η 12 Αυγούστου και ώρα 9.30 με πλαστική βάρκα μέσα του ποταμού Εύρου με τη βοήθεια ενός Τούρκου υπηκόου, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος μετά τη διεκπεραίωσή τους επέστρεψε στην Τουρκία. Πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου επιβιβάστηκαν στο όχημα προκειμένου να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους, όπου θα κατέβαλαν το ποσό των 3.000 δολαρίων ΗΠΑ. Όλοι ενωτέρως συνελήφθησαν, το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης των Φερών. Τις πρωινές ώρες της 14ης Οκτώβρου του 2004, άνδρες του αστυνομικού τμήματος ΑΠΟΝ εντόπισαν και μετά από καταδίωξη συνέλαβαν 2 άνδρες, έναν 20χρονο και έναν 17χρονο, γιατί από κοινού αφαίρεσαν δίκυκλο μοτοποδήλατο από την Κομωτινή, μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του χωριού Τσιφλίκης ΑΠΟΝ Ροδόπης και αφαίρεσαν από αγρόκτημα ακόμη ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο. Τα μοτοποδήλατα κατασχέθηκαν και αναζητούνται οι ιδιοκτήτες τους, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους από το αστυνομικό τμήμα ΑΠΟΝ θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα επιμελωδικών Ροδόπης. Χθες και ώρα 11 βρέθηκε από συγχωριανούς του μετά από αναζητήσει ο 8χρονος Μουμίν Εμρέ του Γιουξέλ, κάτοικος Λοφαρίου Ροδόπης, ο οποίος στις 8 η ώρα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του. Ο 8χρονος εντοπίστηκε πνιγμένος μέσα σε μια μικρή λίμνη στην Κήτη Χυμάρου που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι του. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής για νεκροψία νεκροτομή. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Φιλήρας. Και τώρα θα πάμε στις Ολυμπιακές ειδήσεις της ημέρας. Ποιητική συμμετοχή του κοινού τις δύο πρώτες ημέρες των αγώνων διαπιστώνει ο Διεθνής Τύπος. Να διαβάζει λιγότερα αστυνομικά μυθιστορήματα, συνέστησε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης Γεώργιος Βουλγαράκης στον αρθρογράφο που υποστηρίζει ότι κατάφερε να έχει πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις με το όνομα Ρομπέρτ Μπιν Λάντεν και πως τοποθετεί βόμβες. Μια αναβολή έτσι ώστε να παρουσιαστούν μπροστά της αυτοπροσώπως ο κ. Κεντέρης και η κυρία Θάνου έδωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΔΟΕ, η οποία εξέτασε τις κατηγορίες και των δύο αθλητών για αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο προπονητής των δύο αθλητών Χρήστο Τζέκος επανέλαβε ότι όλα έγιναν κανονικά, ενώ τους αθλητές, οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, εκπροσώπησε δικηγόρος. Πολύ σύντομα θα απαντήσω σε όλα, δήλωσε ο κύριος Κεντέρης. Ντροπή για τους Ολυμπιακούς που διοργανώνει η χώρα, χαρακτήρισε την υπόθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Στεφανόπουλος, ενώ ενημέρωση ζήτησε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ο οποίος απέστειλε ιατροδικαστή στο ΚΑΤ. Εκτός Ολυμπιακής ομάδας, μέχρι να αποφασίσει το ΕΕ, παραμένουν δύο αθλητές. Στο θέμα έχουν πολιτική ευθύνη και γιατί δεν ελήφθησαν προληπτικά μέτρα και γιατί έγιναν λάθη χειρισμών, δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τρίτη μέρα σήμερα των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων στρέφονται στο Λεωνίδα Σαμπάνη, με την ελπίδα πως θα κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο στο αγώνισμα της Άρσης Βαρών. Ο ελαφρύτερος αθλητής ελληνικής ομάδας του Χρήστου Ιακώβου αγωνίζεται απόψε 8 το βράδυ στην κατηγορία των 62 κιλών. Στόχος του Λεωνίδα Σαμπάνη να κατακτήσει ένα μετάλλιο και να ανοίξει το δρόμο για περιττέρω επιτυχίες στους αθλητές που ακολουθούν τις επόμενες μέρες. Με πολύ όμορφο τρόπο επισφραγίστηκε το αντάμωμα των ξυλαγανιωτών. Οι εκδηλώσεις που ήταν να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή πραγματοποιούνται απόψε το βράδυ λόγω της αργίας. Το βράδυ
εκπαίδευσης που γίνεται στα παιδιά μας είναι περισσότερο συμβολική και ηθική. Δείχνει το ενδιαφέρον των μεγάλων για την νεολαία μας, για το μέλλον, για την ελπίδα και τη συνέχεια αυτού του τόπου. Το αντάμωμα των Ξυλαγανιωτών επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο με παραδοσιακούς χορούς της Ξυλαγανής και λαϊκό γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα του Δήμου Κομωτινής υπό τη διεύθυνση του Ηλία Ιωνάκη. Η εκδήλωση άνοιξε με βράβευση από φοιτών λυκείων Ξυλαγανής που εισήχθησαν σε ΑΗ και ΤΕΗ, ενώ αργότερα ακολούθησε επίδειξη παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής και του ΚΑΠΗ, ενώ η βραδιά έκλεισε με λαϊκό γλέντι. Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιανακίδης. Και χρόνια στη Ξυλαγανή το τριήμερο του 15 Αύγουστου διοργανώνεται η εκδήλωση το αντάμωμα των Ξυλαγανιωτών όπως λέγεται και ο κόσμος έχει συνηθίσει το ταξίδι του στο χωριό του να το κάνει αυτή την εποχή. Έτσι λοιπόν 13, 14 και 15 Αυγούστου κάθε χρόνο έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις, φέρουμε χορευτικά συγκροτήματα, βραβεύουμε τα παιδιά μας που πετυχαίνουν σε ανώτερες σχολές. Φέτο ειδικά όμως λόγω των ενδιαφέρων αγώνων οι εκδηλώσεις της Παρασκευής μετατέθηκαν για τη Δευτέρα. Βρισκόμουν εκεί. Εκεί στο χώρο που χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Στο χώρο της αρμονίας και της ειρήνης. Και εκεί ήμασταν όλοι μαζί. Κίτρινοι, μαύροι, λευκοί. Και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι τραγουδάγαμε για την ειρήνη. Για τη δημοκρατία και τη ελευθεριά. Για τα ιδανικά του Ολυμπισμού. Και μιλάγαμε για μια κοινωνία αλληλεγγύης. Για μια κοινωνία συναδέλφους όλων των λαών. Και εκεί ένιωσα υπερήφανος. Ένιωσα υπερήφανος σαν Έλληνας για τα η Ελλάδα ξαναγράφει την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά είμαι υπερήφανος και σαν νομάρχης της Ροδόπης. Είμαι υπερήφανος γιατί στο κάλεσμά μου για αναπτυξιακή συμπόρευση, για την εδραίωση της εξελικτικής μας διαδρομής, στο κάλεσμά μου για να αλλάξουμε τη Ροδόπη, ανταποκρίθηκαν όλοι. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι ανώνυμοι και οι επώνυμοι και οι θεσμικοί και οι κοινωνικο-οικονομικοί φορείς. Και σαν νομάρχης δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται να χωρίζω τους ανθρώπους, ότι οι πόρτες της καρδιάς μου και το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, και στους δεξιούς και στους αριστερούς, ότι θα είμαι κοντά σε κάθε απλοϊκό άνθρωπο και ότι δεν ξεχνάω ότι έχω μια βαριά κληρονομιά. Είμαι ο πρώτος χωριάτης νομάρχης. Πλήθωρα σπάνιων πουλιών αλλά και δεκάδες επισκέπτες προσελκύει το φράγμα της Γρατινής που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ. Σε βιότοπο έχει μετατραπεί το φράγμα της Γρατινής που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ. Το φράγμα εκτός από σπάνια πουλιά προσελκύει και πληθώρα επισκεπτών λόγω της μοναδικότητάς του και της φυσικής ομορφιάς. Ακόμη και το χειμώνα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια επισκέπτονται το φράγμα και ενημερώνονται για τη λειτουργία του εργοστασίου του φυσικού αερίου. Σκέψη του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Γρατινής Λευτέρη Γραβαρίτη είναι να δημιουργηθεί κοπηλατοδρόμιο για την αναβάθμιση της περιοχής. Την τιμητική του στην επιλογή των δολωμάτων από τους ψαράδες φαίνεται να έχει το κόκκινο σκουλίκι που είναι και το φθηνότερο, αλλά εγγυάται ωστόσο μια μεγάλη επιτυχία.
Αυξημένο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των κομμωτινέων για το ψάρεμα. Απαραίτητο στοιχείο για καλή ψαριά, το σωστό δόλωμα. Ανάλογα με το ψάρι που θέλει να προσελκύσει κάποιος, επιλέγει και το δόλωμα. Τα συνηθισμένα δολώματα για σίγουρη επιτυχία είναι ο σωλήνας, ο φαραώ, τα μαμούνια και το τσουτσούνι. Ενώ την τιμητική του φαίνεται να έχει το κόκκινο σκουλίκι. Οι τιμές είναι προσιτές για όλους. Αρχίζουν από 60 λεπτά και αγγίζουν τα 18 ευρώ. Ξεκινήσουμε το πιο απλό πρώτα. Είναι η σωλήνα, το πιο φθηνότερο δόλωμα. Το χρησιμοποιούν οι πιο πολλοί ψαράδες, κυρίως οι μικρότεροι. Πιάνει πιο πολύ μικρά ψάρια, γιατί φεύγει εύκολα από τα γκίστρη και δεν δολώνεται, ας πούμε, τόσο εύκολα όπως τα άλλα. Μετά έχουμε τα μαμούνια, που είναι κάτι συμπαθητικά, έτσι, μικρά τερατάκια. Μετά έχουμε το τσουτσούνι. Το τσούνι είναι για πολλά ψάρια, για σαργό, για μουρμούρες. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές στα παραγάδια. Και γενικά είναι πολύ δεδομένο δόλωμα, φεύγει και αυτό αρκετά. Αλλά το καλύτερο από όλα, το πιο δεδομένο που φεύγει από το δικό μου το μαγαζί, είναι το κόκκινο σκουλίκι, το ντόπιο που λέμε. Είναι μέσα σε μια θήκη. Το βγάζουν, έχω διάφορα συνεργεία από 5 άτομα περίπου. Ο καθένας βγάζει τη δικιά του παραγωγή και τα φέρνουν όλα στο κατάστημα. Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολλές φορές ακόμα και αυτοί δεν προλαβαίνουν. Έχει μετά το φαραώ. Το φαραώ, όπως είναι το αντίστοιχο καλύτερο, το σκουλίκι όπως ήταν για τη μουρμούρα, το φαραώ είναι το καλύτερο για το σαργό. Είναι πάρα πολύ καλό δόλωμα για το σαργό, ψαρεύεται νύχτα. Έχει ψαράδες που προτιμάνε μόνο αυτό, ας πούμε, πολλές φορές για να ψαρέψουν. Υπάρχουν πολλοί ψαράδες στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες. Από μικρούς έως μεγαλύτερους. Νέους βλέπω τελευταία πάρα πολλούς και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γενικώς βλέπω συνεχώς και περισσότερους. Κάθε χρόνο που είμαστε εδώ βλέπω όλο και περισσότερους ψαράδες. Ποιο είναι το δόλωμα που προτιμούν συνήθως οι Κομωτινοί? Επειδή κυρίως κυνηγά τη μουρμούρα, το σκουλίκι, το ντόπιο έχει την τιμητική του. Είναι από τα καλύτερα και τα αυτά που φεύγουν περισσότερο. Να σας πω, η σωλήνα ξεκινάει από 60 λεπτά, είναι 60 λεπτά το ματσάκι, έχει 10 σωλήνες μέσα, είναι το πιο φθηνό. Μετά είναι το τσουτσούνι που κάνει από 1 έως 1,5 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος. Είναι μετά το φαρό που είναι πάλι το ακριβότερο από όλα, κάνει 14 με 18 ευρώ ανάλογα και αυτό με το μέγεθος. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές μας ειδήσεις. Καλή σας νύχτα.